από το γήπεδο των νέων επιβατών θα σας μεταδώσουμε το παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟΝΕ και του Ποσειδώνα Καλαμαριάς, δύο ομάδες που και πέρσι ήταν αντίπαλοι, στην Α κατηγορία ανέβηκαν και οι δύο, αλλά και φέτος έχουν ίδια βαθμολογία, 8 ο ΠΑΟΝΕ, 8 ο Ποσειδώνας, καταλαβαίνετε, ντέρμπι λοιπόν, και πάμε να δούμε σε λίγο τις καλύτερες φάσεις εδώ από τους νέους επιβάτες. Όλα έτοιμα λοιπόν, παιχνίδι εδώ στους νέους επιβάτες, ΠΑΟΝΕ Ποσειδώνας, ένα παιχνίδι, μια ευγενική χορηγία από το καφέ Harley Bar, παραλία νέων επιβατών, Κουντουριό του 47, με τηλέφωνο 2392-039-805. Το rock bar της περιοχής, δείτε και τους αγώνες της αγαπημένης ομάδας εδώ στην παραλία των νέων επιβατών. Σας περιμένει ο Βαγγέλης και παρέα του. Harley Bar στην παραλία των νέων επιβατών. Για να δούμε στην περιοχή τώρα, προσπαθεί και θα γίνει μια ντροπή για να δούμε. Διστακτικά κάποιος διαιτητής σφύριξε, για να τι σφύριξε δεν δείχνει τίποτα. Δεν δείχνει, μάλλον πάει να τον δώσει κίτρινη κάρτα για θέατρο, δεν ξέρω τι ακριβώς πάει να κάνει. Θα του δούμε τη φάση αυτή και θα δώσει τελικά κόρνερ. Έκανε πλάκες στη σέντρα μέσα στην περιοχή. Το σούτ που θα γίνει φοβερό, το σούτ του Ναλμπάντη, μονοκόμματο του Γιάννη Ναλμπάντη, αριστερό μονοκόμματο, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Παίρνει φορά ο Καπλήρη με τον Κότσια. Κότσια εκτελεί με στην περιοχή. Καλοτραγμένο μόλις πάνω από το δοκάρι αυτό το φάουλ του Κότσια από 40 μέτρα. Με την κεφαλιά και τώρα Καρκατζάνη. Σιρτάπα να βγάλει τον Χαριτίδη. Είχε offside. Είναι offside. Δεν το είδε ο διαιτητής. Offside ο Χαριτίδης. Για δούμε τώρα, Λευκαρίτη στο φάουλ αυτό, Λευκαρίτη στο φάουλ, με στην περιοχή πέρασε από όλους και τελευταία στιγμή θα μπλοκάρει ο Καστανίδης, πρώτο Γιουλδούρη. Για να δούμε, μιλάμε για τώρα, Χαριτίδης, Χαριτίδης στο σουτ, πολύ καλό το σουτ του Χαριτίδη και τελευταία στιγμή ο Καζουλίδης σε κόρνερ, αυτό το δυνατό συρτό σουτ του Χαριτίδη. Λευκαρίτης εκτελεί, με στην περιοχή πέρασε από όλους, η μπάλα θα φύγει. Out. Για να δούμε τώρα. Καρκατζάνης εκεί θα κάνει και τη σέντρα. Τώρα θα την κάνει. Η κεφαλιά και τον γκολ. Η κεφαλιά από το Χαριτίδη και 0-1 για την ομάδα του Ποσειδώνα. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο αυτή την σέντρα ακριβίας και στην γωνία στο γάμα θα καρφώσει την μπάλα με το κεφάλι. 0-1 για τον Ποσειδώνα Καλαμαριάς από τον Χαριτίδη το χρόνι. Εδώ στους νέους επιβάτες ο αγώνας ΠΑΟΝΕ Ποσειδώνας 0-1, ένας αγώνας που είναι μια ευγενική χορηγία από το καφέ Harley Bar στην παραλία νέων επιβατών, Κουντουριό του 47, με τηλέφωνο 2320-39805, το rock bar της περιοχής. Επίσης δείτε και τους αγώνες της αγαπημένης σας ομάδας εδώ στο rock bar, στο Harley Bar. Σας περιμένει ο Βαγγέλης και η παρέα του στην παραλία των νέων επιβατών. Καρακατζάνης, αλλαγή παιχνιδιού εκεί, δεν είναι κανείς παίκτης, όμως πήγε να αλλάξει εννοείται, αλλά δεν βρήκε κανένα. Πολυκράτηση τώρα, για να δούμε. Λιμνιός. Ρούκας. Ναλμπάντης, Γιάννης, Λιμνιός, Συρτά, Αντωνιάδης, μέσα στην περιοχή θα κάνει το σούτ και το γκολ. Το γκολ εκεί, το 1-1 από τον Χριστόδουλο Ναλμπάντη, θα πλασάρει ιδανικά, θα κάνει το 1-1 ο Χριστόδουλος Ναλμπάντης, θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια αυτή τη σύγκριση στην άμυνα του Ποσειδώνα και το παιχνίδι ξανά από την αρχή. Στα ίσα πλέον 1-1 ΠΑΟΝΕ εναντίον Ποσειδώνα. Πήρε την κεφαλιά. Θα πάει πίσω εκεί να γυρίσει την μπάλα για να δούμε υπάρχει γύρισμα της μπάλας ή απόκρουση. Παίζεται λέει και ο βοηθός και ο διαιτητής. Διαμαρτύριες από πλευράς. Πέρασε και το Λιμνιό. Καρκατζάνης. Καρκατζάνης πέρασε κι άλλο και φάει ένα.
Μπέναλτι σε αυτή την ανατροπή πάνω στον Καρκατζάνη, ο οποίος έκανε μια απέλαση και έντονες διαμαρτυρίες από τον Ρούκα και κάρτα. Να δούμε σε ποιον μπέναλτι ο κ. Μαρόπουλος θα δώσει και κίτρινη κάρτα. Την κάρτα στον Ρούκα. Παίρνει φορά Κότσιας, Κότσιας εκτελεί και θα κάνει τον γκολ. 1-2 για την ομάδα του Ποσειδώνα. Με μπέναλτι θα προηγηθεί 1-2 και νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Για το Ματακίδη δεν περνάει, βγαίνει νέα μεριά όμως. Χαριτίδης, Χαριτίδης πάντα. Θα γεμίσει κιόλας για τον Ξανθόπουλο, Ξανθόπουλο στο πλασέ πάνω όμως στην αγκαλιά του Καζουλίδη. 1-2 τώρα οι παίκτες με τον Χαριτίδη του Ποσειδώνα. Ξανθόπουλος για τον Χαριτίδη. Παίζεται λέει μόνος του βγαίνει ο Χαριτίδης. Χαριτίδης και θα χαθεί μοναδική ευκαιρία. Τέτα τέτο Χαριτίδης θα χάσει μοναδική ευκαιρία για τον γκολ. Θα αποκρούσει όμως ο Καζουλίδης. Κόρνερ. Και έξυπνα και ο Κούσα και θα γίνει το σούτ και η κεφαλιά που θα γίνει εκεί μέσα στα καρέ. Πρέπει να ήταν ο Ρούκας που βγήκε μπροστά, μόνος του ο Ρούκας ήταν, δεν κατόρθωσε να ισοφαρίσει. Πολύ καλή φάση, ευκαιρία για την ομάδα του.